Καλησπέρα, καλημέρα για μένα. Καλησπέρα σε όλους παιδιά, καλώς ορίσατε σε άλλο ένα vlog του Θωμά Γρατσούνα. Ελπίζω να περνάτε όλοι εξαιρετικά. Πρώτη μέρα πανεπιστήμιο, πρώτη φορά στη ζωή μου πανεπιστήμιο. Δεν έχω ξαναπατήσει αυτό το μέρος. Ήρθα εδώ τώρα εγώ έτσι, ξύπνησα, να πάω κάπου. Δεν έχω ξαναπάει στη ζωή μου. Εδώ κοντά είναι η σχολή μου. Δεν ξέρω κανέναν, δηλαδή τα άτομα που ξέρουν ελάχιστα, 2-3 δηλαδή, που έχω γνωρίσει προσωπικά κιόλας live δηλαδή. Μετά ξέρω κάποιους άλλους έτσι από το Insta, αυτά. Δεύτερο έτος, πρώτη φορά πατάω στη σχολή μου. Τώρα περιμένω εδώ πέρα τον Πάνο. Πάνω είναι εκείνο το παιδί, ο Windsurfers που είχα πάει στην Πλαγμένη και είχαμε κάνει Windsurf. Ξέρω να το θυμάστε. Ξέρω, είναι πολύ περίεργο vibe. Είναι σαν να πηγαίνω πρώτη φορά στη ζωή μου σχολείο, σαν να πηγαίνω πρώτη δημοτικού. Γεια σας, παιδιά! Τέλους ερχόμαστε στο πανεπιστήμιο. Μπράβο. Ο Θωμάς είναι ενθουσιασμένος. Ρε, έχω ανατριχιάσει. Είναι πρώτη μέρα σχολείο, vibe. Είναι παιδιά, έχουμε εμείς φάγαμε και το πρώτο παλούκι της πρώτης καραντίνας. Έχουμε να πάμε σε σχολεία, πες μου από πότε. Ου, καλά. Από το Μάρτιο του 20. Από το Μάρτιο του 20, 17 Μαρτίου κλείσαμε. Ο Γιάννης το άλλο είναι και μοναδικό παιδί που γνωρίζω. Πρώτη μέρα σχολεία, εδώ βαϊμπάρουμε στο αυτό εδώ το μέρος που πίνουμε καφέ. Παιδιά, έχουμε μπει στην αίθουσα εδώ πέρα, στο μοντέλο. Εξαιρετικά είναι, εξαιρετικά. Και καμό. Ουδέν σχολείο. Αυτό, παιδιά, είναι ένα αμφιθέατρο, υποτίθεται. Πολλές γαλλικές ορολογίες, γιατί η γλώσσα που χρησιμοποιήσαμε εμείς εδώ στην Ελλάδα προέρχεται από... A few moments later. Πέρασε το πρώτο τριωράκι. Εντάξει, καλή φασούλα, ξέρω εγώ. Επάνω. Ναι, πολύ ωραία ήταν. Σ' άρεσε, σ' άρεσε. Χτύπησα, δεν πολύ ακουγόταν γενικά. Κρατούσε μια βαβούρα στην αίθουσα. Τώρα έχουμε άλλες 3 ώρες. A few moments later. Περάσαμε για αυτό το τρίωρο, εντάξει, ήταν πολύ πιο οδυνηρό. Ήταν γαμίση, μπορώ να πω. Εισαγωγή στην πολιτική επικοινωνία. Τα είδα όλα, φίλοι. Και τώρα ήρθαμε εδώ πέρα να φάμε κάτι, το αγαπημένο τσιμιτσάνγκα εδώ πέρα που τρώω στην Αθήνα. Επιστρέψω στο σπίτι και θα δείξει τι άλλο θα έχει μέσα η μέρα μου. Δεν είναι. Μαλάκα! Λοιπόν, παιδιά, θέλω να πω ότι είμαι λιώμα. Η ώρα είναι 7. Γύρισα σπίτι από την Αθήνα γύρω στις 4.30. Έπεσα για ύπνο και ξύπνησα πριν λίγο. Ήμουν λιώμα. Παιδιά, αυτό το πράγμα, το αίσθημα του να μπω σε μια τάξη και όλο αυτό το βάρος που σου δημιουργείται μαζί με το πρωινό ξύπνημα. Τι πρωινό ξύπνημα σε σχέση με το σχολείο, δηλαδή δεν ήταν τίποτα. Απλά εγώ είχα να ξυπνήσω έτσι τόσο καιρό. Δηλαδή έφυγα από εκεί. Χλιώμα, χώμα ήμουνα. Έκανε 6 ώρες μάθημα βέβαια, αλλά πρώτη φορά σε τάξη μετά από 2 χρόνια σχεδόν. Δηλαδή ήταν γάμιση σέτα. Τώρα ρε φίλε, δεν ξέρω τι θα κάνω. Λογικά θα πάω για κανένα τρεξιματάκι, κάτι τέτοιο προβλέπετε. Τελικά βγήκα για τρέξιμο. Μέχρι εσύ μου τη σπάει που νυχτώνει τόσο νωρίς. Επίσης μια βλογερή ερώτηση ήταν γιατί θα μάτρεξε με ένα γαλάζιο σπρέι. Η απάντηση στην ερώτηση είναι ότι πάω να τροφοδοτήσω κάτι παλικάρια που ξεμείνανε ώρα δουλειά. Και επειδή πάω για τρέξιμο, μου ζήτησαν τη βοήθειά μου και εγώ θα του την δώσω απλόχερα. Οπότε κάπου εδώ λέω να κλείσω και το σημερινό vlog. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο θα βγει, λογικά θα είναι μικρό. Απλά ήθελα να σας πάρω μαζί μου στην πρώτη μέρα στο πανεπιστήμιο, γιατί ήταν μια έτσι πιο special μέρα για μένα. Δεν έχω ξαναπάει ποτέ στο πανεπιστήμιο και οπότε είπα να σας πάρω μαζί μου. Επίσης, πρώτη φορά στην ιστορία των βίντεο του Γρατσούνα, δεύτερο βίντεο σε μια εβδομάδα. Ελπίζω να μπορέσω να το κρατήσω αυτό. Θα είναι δύσκολο, αλλά θα το προσπαθήσω. Αυτά έχω να πω. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο, subscribe αν δεν είστε ήδη subscribe. Χτυπήστε το καμπαναριό για να σας ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε όλοι εξαιρετικά. Peace.